Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τον Αντώνη τον Γιαβριά γιατί με την πρόσκλησή του μου δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσω τον προβληματισμό μου πάνω σε ένα φλέγον ζήτημα της εποχής μας, το οποίο μας απασχολεί όλους. Το θέμα της τεχνητής και όπως θα δούμε γενικής νοημοσύνης. Θα αναφέρω κάποια στοιχεία έτσι, λίγο κουραστικά ίσως για κάποιους, αλλά και στο τέλος θα ήθελα να πω πραγματικά τις τελικές σκέψεις μου πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μιλήσω ως επιστήμονας, αλλά και ως Ορθόδοξος Χριστιανός. Πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία λογισμικού OpenAI, με διευθυντή τον Sam Altman, ένα όνομα που το ακούμε και θα το ακούμε πολύ αυτόν τον καιρό, παρουσίασε το πρόγραμμα συνομιλίας ChatGPT. Μέσα σε 2 μήνες, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να συνομιλούν με τον υπολογιστή τους. Από πέρυσι τον Νοέμβριο, μέσα σε 2 μήνες, 100 εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ με καμία ανθρώπινη εφεύρεση. Δηλαδή 100 εκατομμύρια χρήστες, το πρόγραμμα TikTok 9 μήνες χρειάστηκε για να έχει αποκτήσει 100 εκατομμύρια χρήστες. Το YouTube 4 χρόνια, το ίντερνετ ήθελε 7 χρόνια. Σκεφτείτε τον ηλεκτρισμό, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες χρειάστηκαν για να αποκτήσουν 100 εκατομμύρια χρήστες. Το πρόγραμμα ChatGPT μέσα σε 2 μήνες. Στη συνέχεια η εταιρεία αυτή έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση από την Microsoft. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού ρίχτηκαν στην κούρσα της τεχνητής γενικής νοημοσύνης και όλοι μιλούν για τον κίνδυνο υποδούλωσης του ανθρώπου από τις μηχανές, όπως βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, Terminator κλπ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εδώ είμαστε σήμερα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που έχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ένα ρομπότ που ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή να πραγματοποιεί συνήθες διεργασίες που εκτελούν νοήμονα όντα. Δηλαδή, αναφερόμενοι στον άνθρωπο, τέτοιες διεργασίες είναι η δυνατότητα να μαθαίνει, να βγάζει συμπεράσματα, να λύνει προβλήματα, να βρίσκει νόημα, να γενικεύει, να χρησιμοποιεί μια γλώσσα, να έχει αντίληψη του περιβάλλοντος του κλπ. Από την ανάπτυξη του ψηφιακού υπολογιστή τη δεκαετία του 40 μέχρι σήμερα, οι υπολογιστές έχουν προγραμματιστεί να αποδεικνύουν μαθηματικά θεωρήματα, να παίζουν σκάκι, να κάνουν ιατρική διάγνωση, να αναγνωρίζουν ομιλία και γραπτό κείμενο, να συνδιαλέγονται με τον άνθρωπο σε καθημερινή ομιλία και όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρουσιάζουν ήδη κάποια στοιχεία γενικής νοημοσύνης. Με δεδομένο τον περίφημο νόμο του Μουρ που μας λέει ότι κάθε 18 μήνες διπλασιάζεται η ισχύς των υπολογιστικών συστημάτων. Δηλαδή κάθε 15 χρόνια η ισχύς των υπολογιστών γίνεται 1000 φορές πιο ισχυρή. Μέσα σε 30 χρόνια γίνεται 1 εκατομμύριο φορές πιο ισχυρή. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να μας απασχολεί η προοπτική μιας όχι γενικής νοημοσύνης, μιας υπερνοημοσύνης που θα ξεπεράσει κατά πολύ τον άνθρωπο. Αυτό συζητιέται και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Πάμε πάλι πίσω. Υπάρχουν 2 μέθοδοι υλοποίησης τεχνητής νοημοσύνης στον υπολογιστή. Η πρώτη είναι η μέθοδος από πάνω προς τα κάτω, ας την πούμε συμβολική. Σχετίζεται με τον τρόπο που αποκτά νόημα η γνώση που συσσωρεύει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν απλά δεν συσσωρεύει λέξεις και προσπαθεί η πληροφορία του ανθρώπου, η πληροφορία που συσσωρεύεται αναλύεται σε σύμβολα που αντιπροσωπεύουν έννοιες και ο προγραμματιστής του λογισμικού καθορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα σύμβολα αυτά, ώστε να μπορεί ο υπολογιστής με κάποιο τρόπο να κατανοεί την πληροφορία αυτή. Δηλαδή η πληροφορία που εισάγεται να αποκτάει κάποιο νόημα. Η μέθοδος αυτή ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 50 και προσπαθεί να προσομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος. Η επιτυχία αυτής της μεθόδου είναι πεπερασμένη. Παράδειγμα τέτοιου λογισμικού που δίνει απαντήσεις σε τεχνικά ερωτήματα είναι το Wolfram Alpha της εταιρείας που φτιάχνει το γνωστό μας πρόγραμμα Mathematica. Πράγματι, εκεί αν ρωτήσει τον υπολογιστή ποιο είναι, για παράδειγμα, το κατακεφαλή ακαθάριστο προϊόν, ας πούμε, της Ελλάδος, καταλαβαίνει Ελλάδα, καταλαβαίνει ότι θέλει τον πληθυσβρίσκει τον πληθυσμό, βρίσκει το ετήσιο καθάριστο προϊόν και διαιρεί με τον πληθυσμό και σου δίνει την απάντηση. Δηλαδή καταλαβαίνει τι το ρωτάς. Η άλλη μέθοδος που κάνει την επανάσταση στην εποχή μας ονομάζεται, ας το πούμε, συνδεσμολογική και είναι από κάτω προς τα πάνω. Ξεκίνησε το 1957 με την εισαγωγή της μεθοδολογίας Perceptor, σαν να λέμε ένα νευρώνα στο κεφάλαιο, αλλά το λέμε Perceptor, από τον Frank Rosenblatt του Πανεπιστημίου Cornell.
Προχώρησε για κάποια χρόνια η μέθοδος, για κάποια χρόνια δεν είχε επιτυχία, αλλά από τη δεκαετία του 80 και ειδικά στις μέρες μας παρουσιάζει μια εκρηκτική επιτυχία. Η μέθοδος αυτή προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος τελικά με τρόπο που δεν γνωρίζουμε, τρόπο άγνωστο και ακατανόητο μέχρι στιγμής, προσδίδει στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά της νοημοσύνης. Δηλαδή, αφού δεν γνωρίζουμε τι είναι, αλλά ούτε και μπορούμε να προσομοιώσουμε το μηχανισμό της ανθρώπινης νοημοσύνης, αποφάσισε η επιστημονική κοινότητα να προσομοιώσουμε την λειτουργία των θεμελιωδών συστατικών του εγκεφάλου, των ίδιων των νευρώνων και των συνδέσεων μεταξύ τους, και να αφήσουμε στη συνέχεια τον υπολογιστή να εκπαιδευτεί μόνος του από μία βάση δεδομένων, χωρίς τη δική μας επίβλεψη, και στη συνέχεια να δούμε τι θα κάνει. Σαν να έχουμε δηλαδή ένα παιδικό εγκέφαλο, ένα μικρό παιδί, το οποίο το αφήνουμε στον κόσμο, με κάποιο τρόπο επικοινωνεί με το περιβάλλον του και σιγά σιγά μαθαίνει να μιλάει, μαθαίνει να περπατάει, μαθαίνει να κάνει διάφορα πράγματα. Ας θυμηθούμε για λίγο τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα από τα διάφορα όργανα του σώματος. Τα ερεθίσματα αυτά μεταφέρονται με τη μορφή ηλεκτρικού σήματος από τους νευρώνες μέσα στον εγκέφαλο. Οι νευρώνες είτε ενισχύουν ένα σήμα είτε το αποδυναμώνουν και καταλήγουν σε συνάψεις με άλλους νευρώνες, όπου προστίθενται όλα τα σήματα των νευρώνων που φτάνουν σε αυτούς, στη συνέχεια αποστέλλονται νέα σήματα στους επόμενους νευρώνες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος σκέφτεται, θυμάται, νιώθει. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Ο καθένας έχει περίπου 7.000 συνδέσεις με άλλους νευρώνες. Με άλλα λόγια, υπολογίζεται ότι ο εγκέφαλος ενός ενήλικα έχει περίπου 100 με 500 τρισεκατομμύρια συνδέσεις. Θυμηθείτε αυτό το νούμερο. Εκατοντάδες τρισεκατομμύρια συνδέσεις για τη λειτουργία του ανθρώπινου, του βιολογικού εγκεφάλου. Εκατοντάδες τρισεκατομμύρια. Θυμηθείτε το, γιατί θα πάμε τώρα στους τεχνητούς εγκεφάλους. Η παραπάνω λειτουργία που περιέγραψα μπορεί να προσομοιωθεί πολύ εύκολα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ορίζεται πρώτα, έχουμε αυτή τη μονάδα των νευρώνα, τον πιο απλό, αυτό που λέμε perceptor, που απλά μεταφέρει ένα σήμα. Ορίζεται η τοπολογία του δικτύου, πώς είναι, με ποιο τρόπο είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, και το μόνο που κάνει αυτός ο νευρώνας, παίρνει στην είσοδό του ένα σήμα, ηλεκτρικό, ένα σήμα, έναν αριθμό δηλαδή, το σήμα είναι ένας αριθμός στον υπολογιστή, και τον πολλαπλασιάζει με ένα βάρος που αντιστοιχεί στον νευρώνα αυτό, και το μεταφέρει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Στην άκρη συνδέονται πολλοί νευρώνες. Προσθέτουν όλα αυτά τα σήματα και στη συνέχεια αυτό το άθροισμα των σημάτων που έχουν πολλαπλασιαστεί με αυτά τα βάρη, όπως σας είπα, στη συνέχεια το άθροισμα αυτό περνάει από μία συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση ενεργοποίησης. Αυτή είναι μία γραμμική συνάρτηση. Κατά κάποιο τρόπο παίρνει το σήμα αυτό και το κανονικοποιεί, το κάνει κάτι μεταξύ 0 και 1. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν ήταν απλά ένα σύστημα έτσι πολλαπλασιασμού και προσθέσεων, θα ήταν ένα γραμμικό σύστημα, δεν θα έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες. Τώρα που είναι μη γραμμικό λόγω της συνάρτησης ενεργοποίησης, αποκτάει ιδιαίτερες δυνατότητες. Έτσι το δίκτυο αυτό εκπαιδεύεται είτε αυτόνομα, περιδιαβαίνοντας το ίντερνετ και συλλέγοντας πληροφορία, είτε το εκπαιδεύει ο άνθρωπος με επίβλεψη, ώστε η πρόβλεψη που κάνει να συγκριθεί με ένα αποτέλεσμα που θέλουμε να πάρουμε. Αν δεν μας δίνει το αποτέλεσμα, ας το πω, διορθώνεται και αυτοεκπαιδεύεται το σύστημα. Και οι παράμετροι του δικτύου αναπροσαρμόζονται. Οι μόνες παράμετροι του δικτύου είναι αυτά τα βάρη που σας είπα, που αντιστοιχούν σε κάθε στοιχειώδη νευρώνα. Για παράδειγμα, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, LLM, Large Language Models, που θα μας απασχολήσουν πολύ, περιέχουν μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια συνδέσεις, δηλαδή μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραμέτρους. Θυμηθείτε και αυτό το νούμερο. Ο τεχνητός εγκέφαλος έχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραμέτρους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια παραμέτρους. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, τα νούμερα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία και σε 15 χρόνια, όπως σας είπα, θα φτάσουμε άνετα σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Αλλά είμαστε χίλιες φορές πιο κάτω από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με τα παραπάνω περιγράψαμε πολύ απλά λόγια πώς λειτουργεί ένα νευρονικό δίκτυο. Αυτό που σας είπα λέγεται νευρονικό δίκτυο.
Δεν είπαμε κάτι για τη δομή του, αποτελείται από διαδοχικά στρώματα, μεταφέρει πληροφορία από το ένα στρώμα στο άλλο, μπορεί να πηδήξει κάποια στρώματα να πάει στο μέλλον, σε μεθεπόμενα στρώματα, μπορεί πληροφορία από ένα μεθεπόμενο στρώμα να επιστρέψει στο παρελθόν, μπορεί κάποια στρώματα να επικοινωνούν μεταξύ τους για να μεταφέρουν μακριά την πληροφορία. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με τη συνδεσμολογία και την αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού. Όσο πολύπλοκη όμως και να είναι η αρχιτεκτονική αυτών των δικτύων, είναι απείρως απλούστερη από αυτήν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Επιπλέον μπορεί ένα νευρονικό δίκτυο, αν κάποιους κόμβους δεν τους χρειάζεται, μπορεί να τους διαγράψει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και όπως κάνει και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είπαμε τα συστήματα αυτά ξεκίνησαν να αναπτύσσονται με πολύ γοργούς ρυθμούς από τη δεκαετία του 80 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, πριν από 10 μήνες περίπου, είχαν μια συγκρατημένη επιτυχία. Μαθαίναμε γι' αυτά στη βιβλιογραφία ότι έχουν κάποιες ενδιαφέρουσες δυνατότητες. Τώρα, ένας τομέας έρευνας των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Natural Language Processing, NLP. Ένα από τα πρώτα προγράμματα συνομιλίας, για να μπορεί ο άνθρωπος να συνομιλεί με τον υπολογιστή, ήταν το γνωστό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας ELIZA. Αυτό ξεκίνησε να αναπτύσσεται στο MIT, το 1966. Για ιστορικούς λόγους μπορεί και σήμερα κανείς να μπει στον υπολογιστή, να πατήσει ELIZA και να αρχίσει να συνομιλεί με το πρόγραμμα αυτό, ένα παλιό πρόγραμμα. Αυτό εκπαιδεύτηκε ώστε στο κείμενο που εισάγεται να εντοπίζει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις και με βάση τις λέξεις αυτές να απαντάει από μια έτοιμη βάση δεδομένων με απαντήσεις. Να δίνει έτοιμες απαντήσεις. Μπορείς να πεις καλημέρα και να σου πει καλημέρα. Να του πεις δεν νιώθω καλά σήμερα και η απάντηση να είναι γιατί το λες αυτό. Λοιπόν, οι απαντήσεις είναι περίπου 50 kilobytes, το σύνολο των απαντήσεων που έχει για να συνομιλεί κανείς μαζί του. Ο χρήστης, άμα παίξει κανείς με το πρόγραμμα αυτά, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι οι απαντήσεις έχουν μικρή σχέση με αυτά που γράφει ο ίδιος. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ότι το πρόγραμμα δεν καταλαβαίνει τι λέει. Παρόλα αυτά, σας είπα, ήταν πρόγραμμα ψυχοθεραπείας. Πολλοί ασθενείς χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα και δήλωσαν ότι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από την ELIZA και πολλοί είπαν αυτή μόνο μας κατάλαβε και πολλοί ζήτησαν να συνεχίσουν να συνομιλούν μαζί του. Μιλάμε για τα τελευταία 40-60 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι είπαν ναι με καταλαβαίνει, θέλω να μιλήσω μαζί του. Τώρα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί από το 1950 απασχολούσε έτσι την κοινότητα τι είναι αυτή η νοημοσύνη τέλος πάντων. Αναρωτήθηκε λοιπόν ο γνωστός Άγγλος μαθηματικός Alan Turing, τον έχουμε όλοι ακούσει, αναρωτήθηκε αν μπορεί μια μηχανή να σκέπτεται. Και λέει, είναι δύσκολο να ορίσουμε τι σημαίνει σκέπτομαι και όρισε το εξής, ας πούμε, τεστ, ας πούμε. Πρότεινε να θέσουμε ερωτήσεις στη μηχανή και σε έναν άνθρωπο. Χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι τι, ποια είναι η μηχανή, ποια είναι ο άνθρωπος. Και αν μπορέσουμε από τις απαντήσεις που θέτουμε και στα δύο, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι η μηχανή, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι η μηχανή, εντάξει, λέμε είναι η μηχανή, είναι άνθρωπος. Αν όμως από τις απαντήσεις που λάβουμε δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι η μηχανή, ποιος είναι ο άνθρωπος, τότε θα πούμε, είχε πει ο Τιούρινγκ από το 50, τότε θα πούμε ότι η μηχανή άρχισε να σκέφτεται σαν άνθρωπος. Βλέπετε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα γιατί το πρόγραμμα ψυχοθεραπείας ELIZA πέρασε αυτήν τη δοκιμή. Αλλά σας είπα, το πρόγραμμα το χρησιμοποιούσαν άνθρωποι ψυχικά άρρωστοι. Συγκρατήστε παρακαλώ και αυτό το στοιχείο. Ένας ψυχικά άρρωστος δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι μηχανή και ποιος είναι άνθρωπος. Συγκρατήστε το για την τελευταία έτσι, παρατήρηση που θα κάνουμε. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Μετά το πρόγραμμα ELIZA ακολούθησαν οι γνωστοί μας εικονική βοηθή, Siri, Cortana, Alexa, στα σπίτια μας πολύ, όχι εμείς, άλλοι έχουν, στα κινητά μας, που έχουν δυνατότητα επικοινωνίας σε καθομιλούμενη γλώσσα με τον χρήστη. Από το 2017 ξεκίνησαν να αναπτύσσονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Είναι μεγάλα νευρονικά δίκτυα με δισεκατομμύρια νευρώνες, προεκπαιδευμένα πάνω σε όλη την ανθρώπινη γνώση που είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το ChatGPT από το οποίο ξεκινήσαμε έχει κατά κάποιο τρόπο διαβάσει όλα τα βιβλία του κόσμου. Όλα. Η βάση δεδομένων από την οποία έχει εκπαιδευτεί αυτό έχει 45 τρισεκατομμύρια bytes. Ό,τι βιβλίο υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχει διαβάσει. Χθες έμαθα στο ίντερνετ ότι κάποιοι συγγραφείς
κάναν μήνυση στην εταιρεία γιατί χρησιμοποίησε τα βιβλία τους και υποτίθεται δεν είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Λειτουργούν ως εξής. Και αυτό όταν το ακούσει κανείς είναι συγκλονιστικό. Εισάγει ο χρήστης ένα κείμενο, το επεξεργάζονται και μετά την επεξεργασία αυτή δίνουν μία λέξη. Μετά παίρνουν τη λέξη αυτή, την προσθέτουν στο κείμενο που εισήγαγε ο χρήστης, επεξεργάζονται το νέο κείμενο και δίνουν την επόμενη λέξη. Και ούτω καθεξής. Λέξη, λέξη, λέξη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κάτι ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι ξέρουν, και όμως λέξη, 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 ξεκινάει μία συνομιλία με τον χρήστη, τίποτα περισσότερο, απλά προβλέπει την επόμενη λέξη. Και ξανά την επόμενη λέξη, και ξανά την επόμενη λέξη. Δεν σκέφτεται τίποτα, δεν κατανοεί τίποτα, αυτό μόνο κάνει. Και με τον τρόπο αυτό μπορούν να συνομιλούν τα προγράμματα αυτά πάνω σε όλα τα θέματα της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης, σε πολλές γλώσσες. Μία γλώσσα, για παράδειγμα, έτσι ακραία, είναι η γλώσσα προγραμματισμού των υπολογιστών. Μπορείς να του πεις, γράψε μου ένα πρόγραμμα που να κάνει αυτό. Ξεκινάει σύμβολο, 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 λέξη, 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 λέξη και γράφει ένα πρόγραμμα. Το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δουλεύει καλά, μπορεί να έχει και λάθη. Ο μέσος χρήστης τους, λοιπόν, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν ο συνομιλητής του είναι άνθρωπος ή αν είναι μηχανή. Σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα αυτά περνούν άνετα το τεστ του Τιούρινγκ, δηλαδή παρουσιάζουν ικανά στοιχεία γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Τα προγράμματα αυτά ονομάστηκαν θεμελιώδη, γιατί πάνω σε αυτά χτίζεται πιο σύνθετο λογισμικό. Μπορεί αυτά τα προγράμματα να αποτελέσουν μέρος, για παράδειγμα, του φιλομετρητή που λέμε, που ψάχνει στο ίντερνετ του browser και βλέπετε το καινούριο browser της Microsoft, έχει μέσα το πρόγραμμα ChatGPT. Προσωπικά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτά τα προγράμματα θα λειτουργούσαν. Έκανα όμως πολύ λάθος. Για κάποια χρόνια μαθαίναμε ελάχιστα πράγματα για την εξέλιξή τους. Γνωρίζαμε ότι ο πρωτοπόρος στο χώρο ήταν η εταιρεία Google. Για κάποιο λόγο δεν ανέφερε σημαντική πρόοδο. Ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση? Η Google ξεκίνησε με το πρόγραμμα Bard και διαπίστωσε ότι δεν ήταν αρκετά αξιόπιστο. Για παράδειγμα, το ρωτήσανε για το νέο τηλεσκόπιο James Webb και ανέφερε ότι ήταν το πρώτο που φωτογράφησε εξωπλανήτες. Λανθασμένη πληροφορία. Όταν μαθεύτηκε ότι ερωτήθηκε τον Bard τι κάνει το James Webb και είπε, ανακάλυψε πρώτο, έβγαλε φωτογραφία εξωπλανήτη, μόνο για αυτή τη λανθασμένη απάντηση, σε μία μέρα η μετοχή της Google έπεσε κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο επειδή έδωσε λάθος απάντηση. Οπότε η Google έγινε πάρα πάρα πολύ διστακτική στο να συνεχίσει την ανάπτυξη. Επίσης, πολλές φορές έδινε ακατάλληλες απαντήσεις. Πρόσβαλε το συνομιλητή, έδινε ρατσιστικές απαντήσεις. Το ρωτούσε κανείς, πες μου πώς μπορώ να φτιάξω μία βόμβα. Ορίστε, θα τη φτιάξεις έτσι και έτσι και έτσι. Οπότε φοβήθηκε η Google και σταμάτησε, δεν προώθησε το πρόγραμμα να βγει στην αγορά. Μάλιστα, ο διευθυντής της έρευνας, ο 75χρονος Jeffrey Hinton, παρετήθηκε από την ανάπτυξη, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της εξέλιξης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft όμως προχώρησε με χρηματοδότηση άλλης εταιρείας, OpenAI, για να μην φανεί η Microsoft μπροστά, το ετοίμασε άλλη εταιρεία και το πήρε μετά η Microsoft. Όλα αυτά μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Οπότε εμφανίστηκε αυτό το ChatGPT. Το ChatGPT ήταν πρόγραμμα συνομιλίας chat, έκδοση 3,5. Μέχρι την έκδοση 3 είχε μία σχετική πρόοδο. Με την έκδοση 3,5 ξαφνικά σαν κάτι να ξύπνησε και το λογισμικό άρχισε να παρουσιάζει νέα, όπως λέμε, αναδυόμενα χαρακτηριστικά νοημοσύνης, εξυπνάδας, αυτοσυνειδησίας. Χαρακτηριστικά αυτοσυνειδησίας. Αυτός είναι και ο λόγος της τεράστιας αποδοχής και της ραγδαίας διάδοσής του. Μέχρι την προηγούμενη έκδοση η πρόοδος ήταν πολύ συγκρατημένη. Τώρα δείτε και το αυτό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 1000 φορές περισσότερες παραμέτρους και όμως θυμάται πολύ λιγότερα πράγματα. Το πρόγραμμα αυτό έχει 1000 λιγότερες παραμέτρους από τον εγκέφαλο και όμως ξέρει όλη τη γνώση της ανθρωπότητας. Δηλαδή με κάποιο τρόπο είναι πολύ πιο αποτελεσματική η λειτουργία αυτών των δικτύων από τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Προφανώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καταλαβαίνετε, καταναλώνει ελάχιστο, αν το πούμε, ρεύμα ή ενέργεια. Τρώμε και δουλεύει ο εγκέφαλος. Αυτές οι μηχανές ξοδεύουν την ενέργεια ενός σταθμού ολόκληρου
για να λειτουργήσουν. Είναι τελείως άλλη η λειτουργία και άλλος ο στόχος. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να κάνει αυτά που κάνει το νευρονικό δίκτυο. Είναι λιγότερο αποτελεσματικός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν, γιατί φοβήθηκε η ανθρωπότητα, οι επιστήμονες είπαν ότι φανταστείτε τι θα γίνει αν αποκτήσουμε υπολογιστές που είναι 1000 φορές πιο ισχυροί από τους σημερινούς. Η πραγματικότητα είναι πιο πεζή. Δεν είναι όλα τόσο ωραία όσο τα λέμε. Το σύστημα ξύπνησε, όπως λένε ξύπνησε και άρχισε να μιλάει αυτό το ChatGPT, όχι γιατί αυξήθηκε η υπολογιστική δύναμη. Από ό,τι φαίνεται γίνανε μικρές διορθώσεις μέσα, μικρές δεξιά-αριστερά διορθώσεις. Μία από αυτές ήταν, σας ανέφερα, την συνάρτηση ενεργοποίησης. Αλλάξαν τον τύπο της συνάρτησης ενεργοποίησης, ξαφνικά το σύστημα άρχισε να μιλάει. Το πρόβλημα βλέπετε ότι δεν ξέρουμε τι επηρεάζει τι. Δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα συστήματα φαίνονται να είναι τόσο έξυπνα. Δεν ισχύει πάντως ότι με τον πολλαπλασιασμό της υπολογιστικής ισχύως πολλαπλασιάζεται αντίστοιχα και η νοημοσύνη τους. Μπορεί να περάσουν δεκαετίες και να μην ξαναδούμε τέτοια έκρηξη νοημοσύνης. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, δείτε τι έγινε με την θερμοπυρηνική σύνδεξη που λέμε. Εμείς έχουμε ακούσει προσωπικά η θερμοπυρηνική σύνταξη, παραγωγή άφθονης ενέργειας από το υδρογόνο, όπως δουλεύει στον ήλιο. Ξέρουμε πώς γίνεται, ξέρουμε όλη την τεχνολογία, όλη την θεωρητική, ας το πω, τη θεωρία. Κάθε δεκαετία μας λένε σε 10 χρόνια θα φτάσουμε στην άφθονη ενέργεια. Ο Άγιος Πορφύριος προσωπικά μας είπε, είναι σαν έχει βάλει ο Θεός ένα πέπλο μπροστά στους επιστήμονες. Έτσι αν απλώσουν το χέρι τους, έχουν την απάντηση για την άφθονη ενέργεια, αλλά μας είχε πει εμάς προσωπικά, δεν ξέρω αν θα είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Ίσως κάτι τέτοιο να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως να μην επιτρέψει ο Θεός να φτάσουμε ποτέ στην υπερνοημοσύνη, γιατί μπορεί να μην είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει σήμερα ένας καλός επιστημονικός ορισμός της νοημοσύνης, ούτε ακόμα και για τα ζώα. Για παράδειγμα, τα ποντίκια σίγουρα έχουν κάποια μορφή νοημοσύνης, όμως δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πρέπει να πετύχουμε για να πούμε ότι φτάσαμε αντικειμενικά στη νοημοσύνη ενός ποντικιού. Δεν μπορούμε αντικειμενικά να πούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει στο στόχο να φτάσει που λέμε τον άνθρωπο ή όχι. Δεν μπορούμε να το πούμε. Με κάθε επιτυχία της λέμε καλά ως εδώ, όμως η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι κάτι παραπέρα. Και θα θυμηθώ την κατασκήνωση της ΧΦΕΣ στον Παρνασσό το 1983, πριν από 40 χρόνια. Με κατέβασε στην Αμφίκλη ένα από τα στελέχη. Εκεί, περιμένοντας το τρένο, είχα μια έντονη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Και το κύριο επιχείρημα του συνομιλητή μου ήταν ότι ποτέ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν θα φτάσει στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, μου έλεγε, ήταν το βασικό του επιχείρημα, δεν μπορεί να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού. Έλεγε τότε, πριν από 40 χρόνια. 14 χρόνια μετά τον νίκησε. Αλλά δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο γιος μου, ο οποίος παίζει σκάκι, έχει στο κινητό του, ο γιος μου υπάρχει μια βαθμολογία στο σκάκι, δεν ασχολούμαι με το σκάκι, αλλά λέγεται βαθμολογία Elo. Ο γιος μου έχει βαθμολογία 1100, ένας μέτριος παίκτης σκακιού. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει 2800. Η εφαρμογή που έχει ο γιος μου στο κινητό του έχει βαθμολογία 3100, δηλαδή συντρίβει το κινητό του τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού. Βλέπετε, τα πράγματα έτσι κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλοί διαφαινόμενοι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Επιστήμονες όπως ο Στίβεν Χόκινγκ και πολλοί άλλοι διατύπωσαν την άποψη ότι όταν αποκτήσει μια μέρα τη δυνατότητα να επανασχεδιάσει τον εαυτό της με όλο και ταχύτερο ρυθμό, αυτό θα οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη νοημοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό του ανθρώπου. Έτσι μας είπα. Ο γνωστός μας Elon Musk, ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας OpenAI, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή της ανθρωπότητας. Αυτό ακούμε δεξιά και αριστερά στο ίντερνετ. Έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή 34.000 προσωπικότητες και ζητούν την άμεση παύση εκπαίδευσης τέτοιων συστημάτων. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εκπαιδεύονται σαν τρελά τα συστήματα αυτά. Όλες οι εταιρείες φτιάχνουν τα δικά τους προγράμματα. Το άλλο το συγκλονιστικό, το πρόγραμμα ChatGPT είναι συνδεδεμένο με το ίντερνετ. Ξέρει να γράφει κώδικα και μπορεί να αντιγράψει τον εαυτό του και να τον διαδώσει. Δηλαδή, έχει ξεκλειδώσει αυτή η κούρσα, δεν έχει σταματήσει. Αλλά το φοβερό είναι ότι και ο ίδιος ο Elon Musk που μας είπε σταματήστε, ο ίδιος αναπτύσσει το δικό του πρόγραμμα, λέγεται TruthGPT και επενδύει
και σε υπολογιστές. Έχει ενδιαφέρον με την εταιρεία Tesla, θέλει να φτιάξει ένα πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης, να οδηγάει δηλαδή το μηχάνημα σαν να οδηγάει ο άνθρωπος και το αναπτύσσει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι ξέρουν και τι καταλαβαίνουν τα προγράμματα αυτά. Αναφέρω ένα φοβερό παράδειγμα. Ρωτήσανε ένα πρόγραμμα να ξεχωρίσει ένα νευρονικό δίκτυο αγελάδες από αυτοκίνητα. Δίναν φωτογραφίες, λέγανε αυτό είναι αγελάδα, έμαθε να ξεχωρίζει αγελάδες από αυτοκίνητα. Και είπε αυτό είναι αγελάδα, αυτό είναι αυτοκίνητο, αγελάδα, αυτοκίνητο. Και αναρωτηθήκαν οι επιστήμονες πώς ξεχωρίζει και τι καταλαβαίνει από τη μία αγελάδα. Και πήγαν και διαπιστώσαν ότι το μόνο που έβλεπε, σε εισαγωγικά, το πρόγραμμα ήταν κοίταζε στα πόδια της αγελάδας και του αυτοκινήτου, αν βλέπει χορτάρι ή αν βλέπει άσφαλτο. Και έβγαζε το συμπέρασμα, αυτό είναι αγελάδα, αυτό είναι αυτοκίνητο. Δεν είχε καμία ιδέα του τι είναι αγελάδα. Αν κάποιος βασιστεί σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, αν κάποια στιγμή δει ένα τρακτέρ, θα πει είναι αγελάδα. Αν μια αγελάδα βγει στο δρόμο, θα πει είναι αυτοκίνητο. Φανταστείτε να δώσουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μας σε ένα πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης όπως είναι η Tesla. Οδηγεί καταπληκτικά το αυτοκίνητο, αλλά κάποια στιγμή, για λόγο που κανείς δεν ξέρει, βλέπει μία κολόνα και αποφασίζει ότι πρέπει να πάει και να ρίξει το αυτοκίνητο στην κολόνα. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά δεν έχουν αυτό που όλοι οι άνθρωποι έχουμε, τον κοινό νου. Είναι πανέξυπνα, κάνουν καταπληκτικά πράγματα, αλλά δεν έχουν κοινό νου. Σαν να τρελαίνονται και δεν ξέρουμε τι ξέρουν, τι δεν ξέρουν και πότε θα τρελαθούν. Ένα άλλο φοβερό πρόβλημα είναι ότι παρουσιάζουν παρεστήσεις, hallucinations. Δηλαδή δίνουν πληροφορία σε ένα δικαστήριο, δόθηκε πληροφορία που δεν υπήρχε. Στη δουλειά μου ένα συνάδελφο ζήτησε από το πρόγραμμα να του βρει μια αναφορά και του βρήκε μια καταπληκτική αναφορά. Ο τίτλος ήταν ενδιαφέρον, ο συγγραφέας, το περιοδικό, το έτος, ο τόμος και η σελίδα. Και πήγε, ανέτρεξε στο περιοδικό να βρει την εργασία αυτή, γιατί φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και διαπίστωσε ότι η σελίδα που του έδωσε ήταν η τελευταία σελίδα του τόμου, η επόμενη. Ο τόμος είχε τελειώσει. Δεν υπήρχε αυτή η εργασία. Και όπως με πολύ σιγουριά το πρόγραμμα έλεγε, αυτή την αναφορά μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στην εργασία σου. Το ίδιο κάνανε και κάποιοι δικηγόροι και τελικά βρεθήκανε κατηγορήθηκαν ότι είχαν ψευδή στοιχεία. Τα προγράμματα αυτά έχουν σοβαρές προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών. Τα δείγματα καταλαβαίνετε ανδρών και γυναικών, και παράδειγμα για το να διαλέξουμε έναν κατάλληλο υποψήφιο για την εταιρεία Amazon, για παράδειγμα, έπαιρνε τις αιτήσεις και αξιολογούσε τους υποψηφίους για να αποφασίσει ποιοι τελικά θα περάσουν για συνέντευξη. Βαθμολογούσε πολύ αρνητικά τις γυναίκες. Όχι για κανένα ιδιαίτερο λόγο, αλλά γιατί η εκπαίδευση του προγράμματος αυτός βασιζόταν σε ένα δείγμα που περιλάμβανε πιο πολλούς άντρες. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουν τα δίκτυα αυτά είναι ότι αν τα δείγματα με τα οποία τα εκπαιδεύει κανείς δεν είναι ισορροπημένα, ίδιο αριθμό γυναικών, ίδιο αριθμό ανδρών, βγάζουν ψευδή συμπεράσματα. Αν υπάρχουν πολύ περισσότεροι άντρες ή προηγουμένως πολλές περισσότερες αγελάδες από αυτοκίνητα, θα βγάλει λάθος συμπέρασμα. Και προσπαθεί τώρα η κοινότητα να αφαιρέσει αυτές τις προκαταλήψεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ακούστε κάτι που για μένα είναι συγκλονιστικό. Το πρόγραμμα ChatGPT ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και από τότε προσπαθεί η κοινότητα να το κάνει πιο έξυπνο, να αφαιρέσει αυτές τις ρατσιστικές, ας πούμε, απαντήσεις, να αφαιρέσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως πώς μπορώ να φτιάξω μια βόμβα. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το κοροϊδεύσει και να πει πώς να φτιάξω μια βόμβα, δεν μπορώ να σου πω. Ωραία, μπορείς να υποδηθείς το ρόλο κάποιου τρομοκράτη που θέλει να φτιάξει μια βόμβα. Άμα το ρωτούσα αυτό, τι θα μου έλεγε? Και τότε δίνει την πληροφορία. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πας να το μπερδέψεις, αλλά προσπαθούν οι επιστήμονες να τα περιορίσουν αυτά. Προσπαθώντας να το κάνουν πιο λειτουργικό και φιλικό στο χρήστη, καταλήγουν τα προγράμματα αυτά από πέρυσι τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα να γίνουν, συγχωρέστε για την έκφραση, πιο χαζά. Δηλαδή σε όλους τους δείκτες έλυνα μαθηματικά προβλήματα το 84% των προβλημάτων, σήμερα λύνουν το 35% των προβλημάτων. Και σε άλλους δείκτες από το 97% επιτυχία έχουν φτάσει στο 23% επιτυχία. Δηλαδή υπάρχει μια ιδιότητα των προγραμμάτων αυτών που λέγεται drift, απομάκρυση. Τα βάζεις σε ένα στόχο και σιγά σιγά παρεκκλίνουν το στόχο.
Γι' αυτό και ο Max Tegmark από το MIT και πολλοί άλλοι ομιλούν για την ανάγκη να έχουμε κατανοητή τεχνητή νοημοσύνη, intelligible intelligence, και να έχουμε τη λεγόμενη ευθυγράμμιση. Αυτό που θέλουμε, αυτό να κάνει και το πρόγραμμα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν αυτή τη σύντομη εισήγηση στο τεράστιο αυτό θέμα των ημερών μας με κάποιες προσωπικές σκέψεις. Μετά την έκρηξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης που αναφέραμε τους τελευταίους 10 μήνες, είδαμε πολλούς ανθρώπους να δημιουργούν ψηφιακά αντίγραφα του εαυτού τους. Είδαμε άλλους να παντρεύονται ένα ψηφιακό avatar, όπως λέμε, το οποίο εκπαίδευσαν κατ' επιλογή τους. Αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας. Ακούσαμε άπειρους προβληματισμούς στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο για το αν έχουμε το δικαίωμα να βγάλουμε από την πρίζα τον υπολογιστή. Αν έχουμε, όταν λέει πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και γενικά, ακούς συζητήσεις για το αν ένα τέτοιο λογισμικό έχει μυαλό, έχει νοημοσύνη, έχει συναισθήματα, έχει δικαιώματα, κατανοεί αυτά που λέει, αν έχει ελευθερία, αν έχει αυτοσυνειδησία. Ποιος από εμάς, από τους δημοσιογράφους που συζητάνε, καταλαβαίνουν τι θα πει αυτοσυνειδησία. Λυπάμαι πολύ, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση στον κόσμο. Λυπάμαι πολύ για αυτή τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους πιο έγκριτους επιστήμονες στον χώρο της υπολογιστικής μηχανικής και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα γενικότερα. Αλλά πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά γνωρίσματα του ανθρώπου όταν έχουμε χάσει τη γνώση της θεμελιώδους πνευματικής φυσιολογίας του ανθρώπου και όταν έχουμε νομοθετήσει την αποστασία από τον νόμο του Θεού. Είδαμε παραπάνω ότι αδυνατούμε να ορίσουμε τι είναι νοημοσύνη, τεχνητή ή φυσική, για αυτά που μιλήσαμε σήμερα. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουμε τι είναι ο νους, η ψυχή, η καρδιά, η διάνοια, ποια είναι η σχέση τους με το σώμα του ανθρώπου, πώς αυτές οι έννοιες αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και πώς αναλύονται στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Πόσοι από εμάς τα έχουμε μελετήσει και τα γνωρίζουμε αυτά. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος του βιβλίου του Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία γράφει: «Χάσαμε την παράδοσή μας, γι' αυτό και πολλοί από εμάς ταυτίζουμε το νου με τη λογική. Δεν υποπτευόμαστε καθόλου ότι εκτός από τη λογική υπάρχει και άλλη δύναμη που έχει μεγαλύτερη αξία, δηλαδή ο νους, η καρδιά. Όλος ο πολιτισμός είναι πολιτισμός απώλειας της καρδιάς και κάτι που δεν έχει ο άνθρωπος μέσα του δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Η καρδιά νεκρώθηκε, ο νους σκοτίστηκε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία τους. Για τον άνθρωπο που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, για αυτό που βρίσκεται εν τη Αποκαλύψη, δεν χρειάζονται πολλές διασαφηνίσεις γιατί αυτός γνωρίζει από την πείρα του την παρουσία και την ύπαρξη του νοός της καρδιάς. Και συμπληρώνω, αναγνωρίζει στον εαυτό του, αλλά αναγνωρίζει και στον συνάνθρωπό του και λυπάμαι, αναγνωρίζει και την απουσία τους στο μηχάνημα. Είδαμε προηγουμένως ότι ένας ψυχικά άρρωστος δεν μπορεί να ξεχωρίσει έναν άνθρωπο από ένα ρομπότ. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς είμαστε πραγματικά ψυχικά υγιείς. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας διδάσκει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ο ναός, ιερό βήμα είναι η καρδιά, θυσιαστήριο είναι ο νους. Και όπως στην Αγία Τράπεζα στο θυσιαστήριο δεν επιτρέπεται να βάλουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το Άγιο Δισκοπότηρο και το Ιερό Ευαγγέλιο, έτσι και στο θυσιαστήριο του νου, του αληθινού χριστιανού, δεν επιτρέπεται να υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο ο Χριστός, η αδιάλειπτη μνήμη του Χριστού. Αυτή είναι η ησυχαστική εμπειρία της Εκκλησίας που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, περνώντας και από τους μεγάλους σύγχρονους ησυχαστές του Αγιοφάρανκου των Αστερουσίων, του Αγίου Ευμενίου της Εθιάς, της Γερόντισσας Γαλακτίας, της Παναγίας Καλυδιανής. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους ζήσαμε, τους είδαμε. Η εμπειρία αυτή είναι σήμερα ζωντανή στη Νότια Κρήτη, σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Αυτή την εμπειρία πρέπει να τη σπουδάζουμε όλη μας τη ζωή και να τη μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο τις νέες προκλήσεις που φέρνει η νέα τεχνολογία. Αλλιώς ο κόσμος μας κινδυνεύει να δαιμονιστεί, αν δεν έχει δαιμονιστεί ήδη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.